στα κέντρα των Μητροπολιτικών των πρωτευουσών, όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Φαντάζομαι ο κύριος Βορτσάκης, όπως ο κύριος Φωκάς, από ό,τι κατάλαβα, έχουν μια διεθνή εμπειρία πάνω στο τι γίνεται στα Μητροπολιτικά κέντρα. Άρα είναι πιο σύνθετο πρόβλημα. Νομίζω ότι και ο κύριος Βορτσάκης δέχεται και παραδέχεται ότι προφανώς δεν είναι μόνο θέμα καταστολής. Προφανώς. Είναι θέμα πολλών μέτρων ταυτόχρονα. Ακριβώς. Και κοινωνικών μέτρων και μέτρων πρόληψης κλπ. Αλλά, ξέρετε, προκύπτει ένα ερώτημα. Χτες κουβεντιάζαμε στη Βουλή σε σχέση με το περίφημο 1:1 ή 1:5. Της προσλήψης. Και επειδή μιλάμε και για φύλακες και άλλα πράγματα πολύ κρίσιμα στον κοινωνικό τομέα, ξέρετε πόσες θα ήταν οι προσλήψεις για το 2019 εάν εφαρμόζαμε το 1:5. 1.700 κάτι. Το ακριβές νούμερο μπορείτε να το βρείτε στην ομιλία της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, που έφταναν μόνο για τα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, το διπλωματικό σώμα, τελεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι όταν λες ότι την επόμενη μέρα θα έχω λύσει αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι είσαι εκτός πραγματικότητας. Όταν δε επιμένεις σε έναν τρόπο, εκτός αν το δώσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εάν το δημόσιο και στα θέματα της φύλαξης των πανεπιστημίων και σε πολλά άλλα θέματα που τα γνωρίζουμε, εγώ τον κύριο Φωτσάκη τον γνώρισα όταν τρεις πανεπιστημιακοί, εγώ, η κυρία Φωτίου και ο κύριος Αποστόλης ο Αλεξόπουλος, μπήκαμε, μας έδωσαν είσοδο σε εισαγωγικά. Όχι, δεν σας δώσαν είσοδο, δεν μπήκατε μόλις σας τότε. Θα σας πω. Μας δώσαν είσοδο, λέω, σε εισαγωγικά το είπα. Οι εργαζόμενοι, οι γραμματείες των πανεπιστημίων, οι διοικητικοί υπάλληλοι που ήταν σε κινητοποίηση, διότι ήταν σε διαθεσιμότητα. Ήταν πρώτη απόλυση. Τότε γνώρισα τον κύριο Φορτσάκη για πρώτη φορά. Είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία και αργότερα τον γνώρισα και κατάλαβα ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να συνομιλήσουμε. Ναι. Στα σοβαρά. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω και τελειώνω ότι όταν μιλάς για να αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα, πρώτον δεν γίνεται την επόμενη μέρα. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Και δεύτερο, πρέπει να θέσεις και τους όρους κάτω από τους οποίους, εάν θες να το αντιμετωπίσεις με ένα δημόσιο τρόπο, μέσα από τη δημόσια πολιτική σου, εκτός αν το αναθέσεις ιδιωτικές εταιρείες. Ξαναλέω, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Επιτρέψαμε ένα μικρό σχόλιο για τη βία, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Ας πάμε παράδειγμα την Αγγλία. Δεν θα χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς την Αμερική. Ναι, να σας πω κάτι, επειδή φέρετε την Ελβετία ως παράδειγμα. Τη δεκαετία του 80. Ναι. Τον καθαρίσανε εντός λίγων μηνών. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουν χάσει σε όλο το νησί.